Η χώρα μας, παρά την οικονομική κρίση, αποτελεί πεδίο σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει προκαλέσει μια πρωτοφανή προσφυγική κρίση που αλλάζει δεδομένα και ισορροπίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και οι ροές αυτές περνούν από τη χώρα μας. Απαιτείται επομένως υψηλό αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από την αντιπολίτευση. Θα έλεγα από όλο το πολιτικό σύστημα. Δυστυχώς, σήμερα αυτοί που έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την οικονομική, θεσμική και ηθική εξόντωση του ελληνικού λαού τα τελευταία 5 χρόνια, απέδειξαν ότι δεν διαθέτουν ούτε το απαραίτητο αίσθημα ευθύνης, ούτε την αναγκαία σοβαρότητα. Αντιλαμβάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δομική και διαρκή κρίση και έχει να διαχειριστεί τις καθόλου εύκολες εσωκομματικές της διαδικασίες. Το σέβομαι απόλυτα. Ωστόσο, η χώρα δεν μπορεί να περιμένει. Η Νέα Δημοκρατία ως αξιωματική αντιπολίτευση αποτελεί θεσμικό πυλώνα του πολιτικού συστήματος και δυστυχώς σήμερα αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Το γεγονός ότι διαφοροποιήθηκε πλήρως στο ανακοινωθέν τη Συνόδου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόσο στο θέμα του αναγκαίου διαλόγου για το ασφαλιστικό και τη συνταγματική μεταρρύθμιση, όσο όμως και στο ζήτημα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, καθιστά ιδιαίτερα προβληματική τη δυνατότητα συνεννόησης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Ιδιαίτερα δε, όταν ο εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφανίζεται στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών να διαφωνεί με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας για την δημιουργία κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης των προσφύγων στα νησιά που δέχονται τις ροές, τότε βρισκόμαστε σε μια δυσάρεστη θέση να διαπιστώσουμε ότι δεν υπονομεύεται η θέση της κυβέρνησης, κινδυνεύει με υπονόμευση η διεθνή θέση της χώρας. Σε ό,τι δε αφορά το ασφαλιστικό, είναι προφανές ότι η ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζουν να κρατούν στάση υπονομευτική στη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης. Αυτοί που από το 2010 έως σήμερα έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει 11 διαφορετικές περικοπές και μειώσεις συντάξεων σε ύψος σχεδόν πάνω από 40%, αυτοί που χρέωσαν με πολλά δισεκατομμύρια τα ασφαλιστικά ταμεία με το καταστροφικό PSI, σήμερα αρνούνται να καταθέσουν προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος σε ένα διάλογο συντεταγμένο. Τους ζήτησα τουλάχιστον να συνταχθούν σε μια κοινή εθνική κόκκινη γραμμή για μια ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος χωρίς περαιτέρω επώδυνες μειώσεις συντάξεων. Αρνήθηκαν. Ίσως πιστεύουν ότι έτσι αδιαστροφικό PSI, σήμερα αρνούνται να καταθέσουν προτάσεις για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος σε ένα διάλογο συντεταγμένο από τα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Είμαι βέβαιος όμως ότι για μια ακόμη φορά θα διαψευστούν. Η κυβέρνηση θα καταθέσει την πρότασή της ώστε μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει και έχουμε άλλωστε ψηφίσει από κοινού τον περασμένο Αύγουστο, να καταστήσουμε βιώσιμο το ασφαλιστικό χωρίς νέες επώδυνες περικοπές συντάξεις. Ο διάλογος θα διεξαχθεί συντεταγμένα, πρώτα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ακολούθως στη Βουλή. Θα διεξαχθεί ούτως ή άλλως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πεδίο της διαπραγμάτευσης, ενδεχομένως και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και όλοι εκεί θα κληθούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια θα είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Θα επιχειρήσει να επηρεάσει τη θέση των αδελφών της Ευρωπαϊκών Κομμάτων υπέρ των ελληνικών θέσεων? Ας το ελπίσουμε. Στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπήρξε ιδιαίτερη συζήτηση σε ό,τι αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Και εκεί όλοι πλην Νέας Δημοκρατίας συμφωνήσαμε να ανοίξουμε συντεταγμένα τις διαδικασίες, ακόμη
και για την αλλαγή του εκλογικού νόμου επί το αναλογικότερο από αυτή τη Βουλή. Η χώρα σε αυτή την κρίσιμη καμπή, περισσότερα από ποτέ, χρειάζεται εθνική συνοχή, ενότητα λαϊκή, αλλά και πολιτική σταθερότητα. Το στρατηγικό σχέδιο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανάκτηση της κυριαρχίας μας έναντι των δανειστών θα πετύχει. Ήδη οι συσχετισμοί στην Ευρώπη αλλάζουν και σε μια Ευρώπη που αλλάζει η Ελλάδα θα παίξει ρόλο πρωταγωνιστικό κρατώντας την κοινωνία όρθια, διατηρώντας τα κοινωνικά δικαιώματα.